Πολύ πολύ καλημέρα σας, Ζούγκλα Σπορ, και σήμερα κοντά σας είμαι ο Ανδρέας Θανασούλης και περίπου για τα επόμενα 50 κάτι λεπτά, ουσιαστικά ένα μήχρονο σύν της καθυστερής, θα είμαστε κοντά σας να αναλύσουμε και να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. 8 Ιανουαρίου σήμερα, ημέρα Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Θα δούμε στη συνέχεια και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε τις φάσεις από τη χθεσινή ήττα της Manchester United από τη Sunderland, τρίτη συνεχόμενη ήττα για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στους 16 του Champions League. Αυτή τη φορά με 2-1 από τη Sunderland για το Link Cup, και θα δούμε και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Sun σήμερα από τον ΟΠΑΠ, που είναι χορηγός της εκπομπής, και επιστρέφουμε με την επικαιρότητα της ημέρας. Η Γερμανία χάνει το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στην υπερπίδηση εμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, επειδή βρέθηκε ντοπαρισμένο το άλογο Gold Fever με αναβάτη τον Λούντγκερ Μπέρμπαουν. Στο άλογο είχε δοθεί η ουσία μπεταμεθαζόνη. Στον πρώτο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, στο Camp Nou, η Μπαρτσελόνα νικά με 2-0 την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στη Ρεβάν στις 11 Τρίτου, στο Ντόρτμουντ, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πεθαίνει ο Αργεντινός πυγμάχος Κάρλος Μονζόν, 52 χρόνων. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των μέσων βαρών την περίοδο 70-77. Κέρδισε τον τίτλο όταν νίκησε με νοκάουτ τον Ιταλό Μπενβενούτι. Αποσύρθηκε χωρίς να χάσει τον τίτλο του, που υπερασπίστηκε 9 φορές με επιτυχία. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο αλλά και τη γλυκιά ζωή. Είχε γεννηθεί στις 31 Οκτωβρίου του 1946. Μάικλ Τζόρνταν των Chicago Bulls σημειώνει τον πόντο με αριθμό 20.000 της καριέρας του, ενώ στα στιγμιότυπα τον βλέπουμε να αγωνίζεται κόντρα στον Ολυμπιακό στο McDonald's Open στο Παρίσι του 1987. Στο δημοψήφισμα του περιοδικού της FIBA, ο Νίκος Γκάλης αναδεικνύεται έκτος καλύτερος Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Πρώτος ήταν ο Σεργέι Μπέλοφ. Στον αγώνα της Λάρισας με τον Ηρακλή, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, προκαλεί διπλό κάταγμα σε κνήμη και περώνει στον Κώστα Κολομητρούση. Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 16 αγωνιστικών. Γεννιέται ο Ισπανός επιθετικός Νταβίτ Σίλβα. Ξεκίνησε από τη Βαλένθια
η οποία τον δάνεισε στην Ελμπάρ και στην Θέλτα του Βίγκο το 2005 με 2006. Από το 2010 αγωνίζεται στη Manchester City. Με την εθνική ομάδα κέρδισε το παγκόσμιο του 10, τα ευρωπαϊκά του 8 και του 12, την τρίτη θέση στο Confederation Cup του 9, το ευρωπαϊκό για παίχτες κάτω των 19, όπως και το αντίστοιχο για παίχτες κάτω των 17. Έχει 77 συμμετοχές και 20 γκολ. Σε αγώνα για την Α' Εθνική, ο Παναθηναϊκός παραχωρεί ισοπαλία 0-0 προς τον Ολυμπιακό. Το μάτς ήταν επεισοδιακό. Στο 28 λεπτό αποβλήθηκε ο Άλμπερτσεν από τους Ερυθρόλευκους. Γεννιέται ο Center for Fanis του Τζιάρης. Αγωνίστηκε κυρίως στον Ηρακλή. Στην εθνική ομάδα έχει 4 συμμετοχές και ένα γκολ. Γεννιέται στη Δράμα ο τερματοφύλακας Γιώργος Δάφκος. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Δόξας για να πάει το 82 στον Παναθηναϊκό. Έπειτα από 3 χρόνια επέστρεψε στη Δόξα, ενώ έπαιξε σε Αθηναϊκό και Παναχαϊκή. Γεννιέται ο αμυντικός μέσος Σπύρος Λιβαθινός. Ξεκίνησε από τα τσικό του Παναθηναϊκού και το 1975 έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Μέχρι το 1986 είχε παίξει σε 267 αγώνες. Συνέχισε την καριέρα του στην Κύπρο, στον Πεζοπορικό, μέχρι το 1988. Έπαιξε 27 φορές στην Εθνική. Ήτανε μέλος της αποστολής που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1980 στη Ρώμη, ενώ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα στην Ελλάδα και 1 στην Κύπρο και 4 κύπελα. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Εργάστηκε σε Κεσαριανή, Παναχαϊκή, Εθνικό Αστέρα, ενώ διετέλεσε και σκάουτερ του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν έγιναν σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου. Να περάσουμε στην ειδησιογραφία και στο θέμα που αναμένεται σήμερα να μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Μιλάμε για τον Μλάντεν Πέτριτς, ο οποίος βρίσκεται από χτες στην Αθήνα. Πέρασε με επιτυχία τα πρώτα εργομετρικά και ιατρικά τεστ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σήμερα αναμένεται στα γραφεία του Τριφυλλίου προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του. Αναμένεται να είναι ένα συμβόλαιο για 1,5 χρόνο με απολαβές, συνολικές απολαβές 600.000 ευρώ. Βέβαια όλα αυτά είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια με βάση το τι θα ανακοινώσει και το Τριφύλλιο. Ο Πέτριτς, ο οποίος θα κάνει δίδυμο με τον Μάρκους Μπέρκ, ένα δίδυμο που το είχαμε ξαναδεί και στο Αμβούργο. Έτσι ο Παναθηναϊκός θα κλείσει με έναν πολύ καλό τρόπο το κενό που άφησε ο Λουτσιάνο Φιγκερό, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ασία. Να πούμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός έχει και πολλά οικονομικά προβλήματα και θα πρέπει να δούμε το κόστος της μεταγραφής για το Τριφύλλι, καθώς αν είναι ένα κόστος που είναι δυσβάστακτο και υπάρχει κίνδυνος ο Παναθηναϊκός να μείνει εκτός Ευρώπης, τότε η μεταγραφή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πολύ σοφή επιλογή για το Τριφύλλι. Εμείς θα πάμε να δούμε τον ποδοσφαιριστή Μλάντεν Πέτριτς, 33χρονος επιθετικός, ο οποίος το πρώτο μισό της περίοδου αγωνίστηκε στη West Ham. Αναμφισβήτητα μια πολύ καλή μεταγραφή, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και σίγουρα πολύ τέλεια και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι. Μλάντεν Πέτριτς, κυρίες και κύριοι, απολαύστε το.
λοιπόν είναι ο Μλάντεν Πέτριτς. Αναμένουμε σήμερα την υπογραφή και όπως αναφέρουν και στο Τριφύλι θα είναι και η μοναδική μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τον χειμώνα, για τον Ιανουάριο, εκτός αν προκύψει κάτι οικονομικό και παράλληλα να συνδυάζει και την ποιότητα. Πάμε να δούμε τώρα τις αθλητικές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από το τι επικρατεί σήμερα στον κόσμο των σπορ εν Ελλάδη. Και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Φως, όπου έχει σαν κύριο τίτλο το πρώτος τελικός. Από σήμερα στο μονοπάτι του Double Ολυμπιακός, πρώτη αποστολή απέναντι στον επικίνδυνο Αστέρα. Αναφέρεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο Ελλάδος. Πολλές εκπλήξεις ο Μίτσελ. Εκτός αποστολής Ρομπέρτο, Φουστέρ, Σάμαρης, Σαλίνο, αλλά και Αβραάμ Τόρες. Εκτός και ο Μήτρογλου που ξεκίνησε προπονήσεις. Πρώτη για τον Πελέ. Ο Πελέ, ο πρώην παίχτης του Εργοτέλη, που θα κάνει σήμερα ντεμπούτο στην αποστολή του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να αγωνιστεί κιόλας. Σίγουρη επιστροφή του Βάη στην εντεκάδα, ο Μανιάτης δεξί μπακ. Πιο πάνω η εφημερίδα γράφει και τον θρύλο ο Πέντγουεϊ, ο Αμερικανός. Έχει κύλι στη μέση που πιέζει το νεύρο και πονάει το πόδι του. Ο Πέντγουεϊ που θα μείνει ένα μήνα εκτός δράσης και άμα δεν υποχωρήσουν οι πόνοι που νιώθει, τότε θα υποβληθεί σε επέμβαση. Καλός, λέει ο Γιάννης Ματζουράκης για τον τερματοφύλακα Τατάρουσάνου, όχι όμως εντυπωσιακός. Ο Ρομπέρτο είναι εντυπωσιακός, αναφέρεται στο Ρουμάνο τερματοφύλακα Τατάρουσάνου της ΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Οι Ρουμάνοι αναφέρουν ότι ο πορτιέρο της ΤΕΑΟ από το καλοκαίρι θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού, καθώς έχει ήδη κλείσει. Αναφέρουν μάλιστα στα ρεπορτάζ ότι λίγο την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς είχε φτάσει στην Αθήνα και είχε έρθει σε επαφές και σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ήρθε και σε συμφωνία τον Ταρουσάνο, κάτι που διαψεύδει ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατά τη γνώμη μου καλά κάνει, καθώς θέλει πρώτα να εξασφαλίσει την παραμονή του Ρομπέρτο, που είναι μια δύσκολη υπόθεση, καθώς η Ατλέτικο τον θέλει και πάλι πίσω. Τα υπόλοιπα μικρά θέματα εδώ της εφημερίδας και να πάμε στην πράσινη. Μπαμ και κάτω λοιπόν η πράσινη για τον Μλάντεν Πέτριτς. Πάτησε Ελλάδα το Πολυβόλο που μαζί με τον Μπέρκ θα κλείσουν σπίτια. Διψάει για γκολ και μουντιάλ ο Μλάντεν Πέτριτς. Ανακοινώνεται σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Ο Πέτριτς που ήρθε στην Αθήνα με σκοπό να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, κάτι που δεν είχε στη West Ham, γι' αυτό και αποχώρησε από τους Λονδρέζους, από τα Σφυριά. Έτσι θέλει μαζί με τον Πράντιτς και με τον Σίντερφελντ να κάνει μια καλή σεζόν, ώστε να κληθεί το καλοκαίρι στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας, που θα αγωνιστεί στα γήπεδα της Βραζιλίας. Διαβάστε μόνο στην πράσινη, έτσι τον έκλεισε το Τριφύλι, οι μικρές άγνωστες λεπτομέρειες που τον έντυσαν στα πράσινα. Φοβερό, 17,3 εκατομμύρια ευρώ έχει δώσει το Αμβούργο για να αποκτήσει το φωνικό δίδυμο που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Απλά να βάλω μια παρένθεση ότι τότε που το απέκτησε το Αμβούργο ήταν και σαφώς σε πιο μικρή ηλικία. Ο Λευτέρης Μπακολιάς υποδέχεται για την ΠΗ το Μλάντεν Πέτριτς στο αεροδρόμιο. 1678 λεπτά τρόμου. Όλοι οι αγώνες στην Bundesliga που οργίαζαν μαζί Πέτριτς και Μπέρκ. Όλα πράσινα είναι ένα άλλο θέμα της πράσινης. Τιμήθηκε η Σαμαντούρα για το πρωτάθλημα στις γυναικάρες και ο Κώστας Παπαδόπουλος για την άνοδο του εφηβικού στη Β' ΕΣΚΑ Ανδρών. Ψηλά η εξάστερη σημεία, ο Αργύρης Πεδουλάκης βραβεύτηκε από το Σύνδεσμο Προπονητών για το περσινό double και υποσχέθηκε ότι θα έρθουν και άλλοι τίτλοι. Ο Πρασινοφρουρός υποκλίνεται στο μεγαλείο του Παναθηναϊκού και στην Τζάκη Γέμελος, είναι η παίχτρια του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, η οποία έκανε τατουάζ το μότο που έχει καθιερωθεί στον Παναθηναϊκό, μαχητική ψυχή. Τούρκος ο Ροναλντίνιο έκλεισε στην Μπεσίκτας, ο Βραζιλιάνο Superstar. Να πούμε εδώ ότι ο Ροναλντίνιο που έκλεισε στην Μπεσίκτας έχει τρελές απαιτήσεις. Είχε ζητήσει 6 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη για χρόνο. Είχε ζητήσει 7 μετακινήσεις πήγαινε έλα στη Βραζιλία, πληρωμένες όλες από την Μπεσίκτας. Είχε ζητήσει να έχει ειδικό σοφέρ για να τον πηγαινοφέρνει στην πόλη και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία τελικά από ό,τι φαίνεται τα έκανε αποδεκτά η τουρκική ομάδα. Τελευταίο θέμα της πράσινης, βόλεϊ γυναικών, ποδαρικό με Σταυρούπολη, την πρώτη νίκη για το 14. Παίρνουν σήμερα 5 η ώρα στην Κυψέλη τα κορίτσια. Αυτά λοιπόν και με την πράσινη. Θα περάσουμε τώρα στην Sport Day και εδώ πρώτο θέμα είναι ο Μλάντεν Πέτριτς, που όπως είπαμε αναμένεται να
ανακοινωθεί σήμερα και επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Εδώ πέρα η εφημερίδα έχει ατάκες από τον Γιώργο Καραγκούνη, τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται στη Φούλαμ και συνάντησε τον Πέτριτς στη West Ham φέτος, και η Φούλαμ και η West Ham ομάδες του Λονδίνου. Ο Γιώργος Καραγκούνης είναι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό η Λεωφόρος θα παραμιλάει με τα κόλπα του Πέτριτς. Θα πάθετε πλάκα, φέρεται να λέει ο Γιώργος Καραγκούνης. Πολυτέλεια για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, χαρακτηρίζει τον Κροάτη ο Τυπάρας μιλώντας στη Sport Day. Το μαγικό του αριστερό πόδι, η εξαιρετική δουλειά και εκτός περιοχής και το ιδανικό τέριασμα με τον Μπέρκ. Τι λέει ακόμα για το χαρακτήρα του πρώην συμπαίκτη του και την προσωπικότητά του εντός γηπέδου. Πεινασμένος για μπάλα, δήλωσε ο Πέτρης κατά την άφηξή του και χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό μεγάλη ευκαιρία για αυτόν. Όχι σε Αποέλ για Παπάζογλου που μπαίνει στη λίστα της UEFA, νοκάουτ για καιρό ο Τόρες, τι γίνεται με Αυλονίτη και Μπακάκι, είναι το χτύπημα για τον Ολυμπιακό. Ο Αποέλ του Γιώργου Δόν είχε ζητήσει τον Παπάζογλου από τον Ολυμπιακό με το σκεπτικό ότι ο πρώην στόπερ του Πανσεραϊκού δεν έχει πολλές συμμετοχές φέτος. Ωστόσο, ο Μίτσελ είπε ότι δεν τον παραχωρεί, καθώς τον υπολογίζει κανονικά και αναμένεται τώρα να τον δηλώσει και στη λίστα του Ολυμπιακού για το Champions League και τις αναμετρήσεις κόντρα στη Manchester United. Με Πελέ και αλλαγές συνεχίζει για τον Ολυμπιακό. Οι Γάλλοι στέλνουν ο Παρέ, είναι ακόμα ένας παίχτης που φέρεται να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό ή να έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι λίγο δυσδιάκριτα. Έτοιμος για ντεμπούτο ο Πορτογάλος σήμερα με αστέρα για το κύπελο. 8 η ώρα ο TTV είναι η μετάδοση. Έξω ο Μήτρογλου και όχι μόνο. Μπάσκετ ψάχνει ψηλό. Ο Πέτγουεϊ με πρόβλημα στη μέση θα μείνει τουλάχιστον ένα μήνα έξω. Αυτόματα οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν παίκτη για τη θέση του. Να δούμε αν θα πάρει κάποιο power forward το Ολυμπιακός, καθώς πλέον έχει μείνει μόνο με τον Γιώργο Πρίντεζη και με κατά συνθήκη τον Λοντζέσκι αλλά και τον Στράτο Περπέροβλου, που φυσικά και δεν είναι τα κλασικά τεσσάρια. Το μέλλον σου εδώ. Η Sport Day έχει όλες τις λεπτομέρειες από το αναμενόμενο διαζύγιο με τον Γκαρσία. Μέσα ο Μαντούρο για το μάτς κυπέλου με τον Ηρακλή. Ο Μαντούρο, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση. Κινήσεις τακτικής για Μέρτενς. Άρης, πόλεμος, η ήττα 0-2 από τον Απόλλωνα βύθισε την ομάδα και προκάλεσε νέες αντιπαραθέσεις. ΑΕΚ στο φουλ, ακόμα πιο κοντά στην ένωση ο Αραβίδης. Τι παίζει με Λαμπρόπουλο και Κουρμπέλη. Η ύψιστη τιμή για Μελισανίδη και το μήνυμά του για την Transfer Day. Βόμβα με Ασουνσάο ο Λεβαδιακός. Απόλλωνας έφερε και Κριστομπάλ. Στη Βέρεια ο Βέρτζος. Όφι, οι Πορτογάλοι στέλνουν Ρέις, Στένιο και Σισε. Πανετολικός, τα γούρια του Καμαρά και υπογραφές με Μπούντιμιρ. Αυτές είναι οι μεταγραφές που διαβάσαμε στο τέλος από τις ομάδες τις πιο μικρές τη Super League. Σίγουρα χτες προκάλεσε μεγάλη αίσθηση η μεταγραφή του Ασουνσάο. Η μεταγραφή του Ασουνσάο λοιπόν στον Λεβαδιακό. Ο πρώην άσος που είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ είναι πλέον 34 χρονών, υπέγραψε συμβόλαιο για περίπου για 6 μήνες για το υπόλοιπο της σεζόν με την ομάδα της Βιωτίας και βλέπουμε εδώ τώρα και φάσεις από το ένα από τα γκολ που έβαλε με την ομάδα της Ατλέτικο. Θυμόμαστε ότι ο Ασουνσάο με τον Μπρούνο Άλβες είχαν παίξει στο Champions League με την Ένωση στη χρονιά όπου η Ένωση κατάφερε και είχε επικρατήσει της Μίλαν. Αυτός λοιπόν είναι και ο Ασουνσάο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στη Γάτα, θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ωραία, έχουμε τώρα μπροστά μας τη Γάτα. Μεγάλα φαβορί στα παιχνίδια των κυπέλων, τρεις άσοι που δεν σπάνε. Είναι στοιχηματικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας για σήμερα. Τρεις γηπεδούχοι με αποδόσεις από 1.40 έως 1.50 στη τριάδα της βασικής πρότασης. Άλλη πρόταση, τρεις ισοπαλίες στο στοίχημα, οι δύο στο πρώτο ημίχρονο με αποδόσεις 2.10 και 2.15, 3.25 πληρώνει το τρίτο χ, δύο μάτς με 2-3 γκολ και ένα διπλό του 2.10 από το κύπελο Ισπανίας. Πολύ στοίχημα σήμερα για την Γάτα. Με σύμμαχο το Ρομπέρτο,
τρέχουν για να αγοράσουν εδώ και τώρα, καίγονται στον Ολυμπιακό για να ξεκαθαρίσει άμεσα το θέμα του Ισπανού τερματοφύλακα, και φυσικά καίγονται γιατί όσο περνάει ο καιρός και ο Ισπανός κάνει τέτοιες εμφανίσεις, τότε πολύ δύσκολα θα καταφέρουν οι Ερυθρόλευκοι να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Βόβα με Σουσάο έριξε ο Κομπότης, τον 34χρονο Βραζιλιάνο μέσο έκλεισε ο Λεβαδιακός. Σύννεφα πάνω από Αναστασίου, η επιφυλάξη του Αλαφούζου για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ένα θέμα που δεν έχει αναφερθεί ως τώρα κάποιο πρόβλημα ή κάποιες σκέψεις από τον κύριο Αλαφούζο σχετικά με την αντικατάσταση του Αναστασίου. Φαίνεται ότι τα τελευταία αποτελέσματα έχουν φέρει έτσι ένα προβληματισμό. Ωστόσο, και με το υπάρχον ρόστερ αλλά και τη δουλειά που κάνει ο Αναστασίου μέχρι τώρα, νομίζω ότι το πρόσημο κάθε άλλο παρά θετικό είναι για τον Έλληνα προπονητή του Τριφυλλιού. Προετοιμάζουν το έδαφος για το Μόρα. Τι φανερώνουν οι κινήσεις της ΑΕΚ για Σαρή και Κουρμπέλη. Τύχη βουνό, ο τυχερός από τη Θεσσαλονίκη κέρδισε 15.734 ευρώ, παρακαλώ, με πέναλτι στο 90. Πόνταρε 15 ευρώ σε 6 σοπαλίες και πέρασαν και οι 6. Τρία φαβορί με 4 απόδοση, δύο άσοι και ένα διπλό με χ στο ημίχρονο. Replay σε δύο σκορ, 5,50 πληρώνει το 2-0 που ήρθε στο πρωτάθλημα, 7,5 δίνει το 2-1 που έκατσε και πέρσι, πάλι για στοίχημα μιλάει η εφημερίδα Αγάτα. Πάμε στο κάτω μέρος εφημερίδας, πρώτη κρούση Λιμπερόπουλου, το love story ΑΕΚ Αραβίδη. Θέλει να μπει σφήνα ο Παναθηναϊκός, χάνει πόντους ο Μπόγιοβιτς στο Αγρίνιο γιατί δεν καίγονται για την ανανέωσή του, και το τελευταίο θέμα, υποσχέθηκε να στείλει παικταρά παρτίδες Σέλουκ με τον ΠΑΟΚ. Ποιον πρότεινε ο Ουκρανός ατζέντης. Πολύ γνωστός ο Ουκρανός ατζέντης. Έχει συνεργαστεί και με τον Ολυμπιακό Ούκο λίγες φορές. Εφημερίδα Γκολ. Και εδώ έχουμε πάνω-πάνω τον Μλάντεν Πέτριτς. Θα δείτε ποιος είμαι. Έχω να αποδείξω πολλά και να απαντήσω σε πολλούς. Η υπόσχεση του Πέτριτς, στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. 7 σελίδες λοιπόν για Πέτριτς, ο όρος της Ίντερ για Όλσεν. Τρελαμένος ο Κροάτης που διψάει για γκολ. Η ΕΠΟ βάζει φράγμα για να κλείσει ο δρόμος που χάραξε η ΑΕΚ. Στείνει μπλόκο, φόβει ότι οι ομάδες της Football League θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ένωσης για να γλιτώσουν από τα χρέη. Διάταξη που θα είναι αποτρεπτική, είναι έτοιμη να ψηφίσουν στην Ομοσπονδία. Η UEFA που καραδοκεί και η αγωνία της ΑΕΚ. Αναφέρεται φυσικά στην γνωστή ιστορία της ΑΕΚ που επιβάστηκε στη Β' Εθνική, ωστόσο προτίμησε να χάσει ακόμα μια κατηγορία με βάση το πλάνο του ελληνικού ποδοσφαίρου που ισχύει από φέτος και όχι το περσινό, δηλαδή με τις τρεις κατηγορίες και όχι τις τέσσερις. Δεν υπάρχει φέτος Δέλτα Εθνική, οπότε η ΑΕΚ προτίμησε να πέσει στην αεροσυντεχνική κατηγορία, τη Γ' Εθνική, προκειμένου να γλιτώσει τα χρέη, κάτι που έκανε και η Λάρισα. Οπότε η ΕΠΟ τώρα αναμένεται να φτιάξει μια νομοθεσία ώστε να αποφεύγει τέτοιου είδους καταστάσεις και να μην μπορούν οι ομάδες να απεμπλακούν τόσο εύκολα από τα χρέη. Ο άγνωστος Πέτριτς, ο Φαν Μπάστεν και η Μόνικα Μπελούτσι, το όνειρο που εκπλήρωσε, το εγκόμιο από τον Κάρα και το πάθος που νιώθει καλά στην ομάδα που βρίσκεται. Η ανάλυση του από τον Τσάρλι. Ολυμπιακός βλέπει τον Οπαρέ με Πελέ και αλλαγές κοντρα στον Αστέρα, 8 Sport 4 για το κύπελο. Άρης Γιαννάκης πρώτο πυλών κοντά στο νέο Δράκος, πήρε Μπουγαίδη είναι το θέμα του Άρη για το ποδόσφαιρο, εμφύλιος Σκόρδα Ηλιάδη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τεχνική ηγεσία του Άρη. Ο Άρης στο μπάσκετ είναι με προπονητικό δίδυμο μετά τη φυγή του κύριου Αγγέλου για την Τουρκία, και ο Παναγιώτης Γιαννάκης θέλει να πάει στον Άρη, ωστόσο θέλει να πάρει και αυτός κάποιες εγγυήσεις για την ομαλή λειτουργία της ομάδας προκειμένου να αναλάβει τους κίτρινους, τους οποίους μην ξεχνάμε ότι δόξασε αλλά και δοξάστηκε. Super League, έσκασαν βόμβες, τον μπάλο Σουσάο πήρε ο Λεβαδιακός, τον διεθνή Γκανέζο Σάμουελ Ινκούμ πήρε ο Πλατανιάς. Ο Ινκούμ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει πιο παλιά σε μια πολύ περίεργη φάση όπου πήγε να αντικατασταθεί, έβγαλε τη φανέλα και αντί να αντικατασταθεί, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, το βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, και έτσι η αλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Γι' αυτό εδώ το βίντεο έχουν υπάρξει ποικίλα σχόλια και στο Facebook αλλά και στο Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να δούμε αν θα υποπέσει κάποια τέτοια γκάφα ο νέος παίχτης του Πλατανιά. Βλέπετε εδώ, πάει να κάνει την αλλαγή, βγάζει τη φανέλα αντικανονικά. Σωστά ο διαιτητής του δίνει την κίτρινη κάρτα, δείτε είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι ο Ινκούμ αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα. Είναι παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν και με τον Ινκούμ, θα τον δούμε σύντομα και με τη φανέλα του Πλατανιά. Συνεχίζουμε και θα πάμε τώρα στον πρωταθλητή. Έχουμε το πρωτοσέλιδο. Η Μπόχα έρχεται από σας. Ποιοι δέρνουν διαιτητές, ποιοι στέλνουν σφαίρες, ποιοι κάνουν λαθρεμπόριο. Σκληρή απάντηση θρύλου σε μπροστινούς και πισινούς της ΑΕΚ. Αυτή είναι η βρωμιάρη του αθλητισμού. Μιλάμε εδώ για τον χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ με αφορμή τη δικαίωση της Ένωσης μετά από ένσταση που κατέθεσε σε παιχνίδι βόλεϊ. Με υπογραφή Σέλουκ, Ραζάκ στέλνουν οι Ρώσοι. 22χρονος Ιβοριανός χαφ της Ανζή. Είναι ακόμα ένας παίχτης που συνδέεται με τον Ολυμπιακό. 23χρονος διεθνής Γκανέζος αμυντικός. Ο Παρέ για Ολυμπιακό αποκαλύπτουν οι Γάλλοι. Δύο Νιγηριανοί μέχρι τώρα. Δύο σελίδες παρασκήνια. Στείλτε την κυρία Βερδού, στην κυρία Βερδού λουλούδια. Η έκρηξη του Μαρινάκη. Τι φοβάται ο Μίτσελ εν όψη Μάντσεστερ. Από τον κύριο Σαμοθράκη. Ανίκητος Ολυμπιακός στους 5 αίτητους της Ευρώπης. Ο Ταταρουσάνου, ο Αυλονίτης, ο Κολοβός και τα άλλα παιδιά. Δουλεύει από τώρα ο Ολυμπιακός για το καλοκαίρι με αυτές τις τρεις μεταγραφικές προσθήκες. Με Αστέρα τον Πελέ, ο θρύλος απόψε 8, ο 4 με την Τρίπολη για πρόκριση από το πρώτο μάτς. Καμπάνα περιμένει την ΑΕΚ. Πάει για αποκλεισμό έδρας και μείον 3 βαθμούς μετά τα επεισόδια που έγιναν στο Εγάλιο με τους οπαδούς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να συμπλέκονται μεταξύ τους και την αναμέτρηση να ξεκινάει με καθυστέρηση μισής ώρας αλλά και να διακόπτεται συχνά πυκνά μέχρι την τελική ολοκλήρωσή της. Να δούμε τελικά ποια θα είναι η ποινή της ΑΕΚ αλλά και του Εγάλιο. Ξεκουράζει Ρομπέρτο Σάμαρη Φουστέρ και Αβραάμ. Ευκαιρίες σε νέο αίμα. Και κλάμα οι μπέμπιδες από ήττα σε ήττα. Έχασαν 2-1 από τη Σάντερλαντ. Γράφει για τη χθεσινή ήττα της Manchester United από τη Σάντερλαντ για το FA Cup. Να πούμε ότι θα γίνει επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Old Trafford. Κύριος Πρόεδρος, κάντε το αν έχετε ψυχή όπως το έκανε ο Μαρινάκης. Έτοιμος και για άλλο παίκτη ο θρύλος. Η κατάρα των τραυματισμών συνεχίζεται στον Ολυμπιακό αφού μετά τον Λο βγήκε νοκάουτ για ένα τουλάχιστον μήνα και ο Μπρετ Πέντουεϊ με πρόβλημα στη μέση και ο Ολυμπιακός αναζητά διάδοχο. Μικρό πρόβλημα διάστρεμα σε παρένθεση και ο Λοντζέσκι που θα δοκιμάσει να προπονηθεί σήμερα αλλά σίγουρα θα ταξιδέψει στο Μιλάνο. Μπάσκετ, τρίποντο και στα εισιτήρια. Με σύν 27% στους εντός έδρας αγώνες σε σχέση με πέρσι έκλεισε την πρώτη φάση της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός. Φυσικό αφού οι Ερυθρόλευκοι είναι οι back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης, δύο συνεχόμενες χρονιές στην κορυφή της Ευρώπης. Οπότε είναι λογική αυτή η αύξηση στα εισιτήρια. Η καλύτερη επίθεση έρχεται από την άμυνα. Κορυφαίος ο Μανολάς στις βοήθειες. Από τα μετόπισθεν είναι το τελευταίο θέμα του πρωταθλητή. Πάμε να δούμε ΑΕΚ τώρα. Ώρα των σπορ πλέον. Θα φτιάξω παγκόσμια ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Μελισανίδης σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής του έστειλε από το φανάρι το μήνυμα που ξεσηκώνει εκατομμύρια ενωσίτες. Η Ελλάδα θα τρίβει τα μάτια της με την ομάδα μας. Όταν ξαναβρέθηκα στην ΑΕΚ δεν βρήκα τίποτα. Έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε τα πλάνα για το αύριο, είπε σε ενωσίτη ιερέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μάλιστα, έχει και ενωσίτη ιερέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, φανταστικό. Ύψιστη τιμή για τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον έχρισε με έναν από τους κορυφαίους τιμητικούς τίτλους που δίνει το λίκνο της Ορθοδοξίας. Βαρθολομαίος, τιμή για την ειλικρινή του αφοσίωση στη μητέρα Εκκλησία και την προσφορά του στα ευσεβή και ευγενή τέκνα του μαρτυρικού πόντου. Γουστάρουμε όπως κερδίσαμε, με ψυχή και αυτοκριτική μίλησε ο Φώτης Καραγκιολίδης στο ΑΕΚ Αρένα. .gr. Είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά βγάλαμε τόσο πάθος, έτσι πρέπει να παίζουμε σκυλιασμένα. Ιβάν Μπρέσεβιτς μίλησε για το μήνυμα
που είχε στην φανέλα του για τον Παυλή, για τον Μιχάλη, από όλη την ομάδα. Πέτρος Μάνταλος αξίζει να παίξει ο Β' Εθνική, αφού είναι για την ΑΕΚ. Δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο από μια ανακοίνωση επίπεδου Ολυμπιακού. Είναι η απάντηση της ΑΕΚ μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Και το πρωτοσέλιδο που είχε πριν λίγο ο πρωταθλητής με την μπόχα που έρχεται από εσάς. Δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο από μια ανακοίνωση επίπεδου Ολυμπιακού, λέει η ΑΕΚ. Του συλλόγου που βιάζει συνειδήσεις υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων τις τελευταίες δεκαετίες σε αρκετά αθλήματα και που έχει βρωμήσει τον ελληνικό αθλητισμό στο σύνολό του. Πιθανόν να σας ξένησε το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι ξανά εδώ και απαιτεί αγώνες να παίζονται μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, όπως σας έχουμε επαναλάβει. Διόλου παράξενο που δεν μπαίνετε, που δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε. Να αρχίσετε να συνηθίσετε πια ότι έχει ξεκινήσει η αναγέννηση της ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα, αναφέρει μεταξύ άλλων η απάντηση της ΑΕΚ, αντρίκια, ενωσίτικη και καριδάτη απάντηση του Κωνσταντίνου Κοτσάτου στη γελή ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Τελειώσαμε και με την ώρα των σπορ, να κάνουμε φινάλε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τον Γαύρο. Καταπέλτης κατά της ΑΕΚ, τις δηλώσεις βόμβες Μαρινάκη ακολούθησε. Χθεσινή ανακοίνωση του Ολυμπιακού με πολλές προεκτάσεις τσούζει πολύ άσχημα όσους τόλμησαν να προσβάλλουν την ερυθρόλευκη οικογένεια. Εκπλήξεις, rotation και με αστέρια ο Μίτσελ εμπιστεύεται όλο το ρόστερ και άφησε εκτός 18ας Ρομπέρτο Σαλίνο Σάμαρη Φουστέρ στο πρώτο κρίσινο μάτς του Κυπέλλου 8 η ώρα από το Τεσπορ. 4. Ανέτοιμος για απόψε ο Μήτρογλου εκτός μάχης και για Περιστέρη ο Αβραάμ με τράβηγμα μέσα ο Σιώβας και ο Πελέ θλάσσει ο Σέποβιτς. Η απογείωση του Μανολά, ποιο ήταν το κλειδί και ποιο το κοινό σημείο Μίτσελ Ζαρντίν απέναντί του. Χάλια, μαύρα χάλια και νέα ήταν με 2-1 από τη Σάντερλαντ για την Manchester United. Νέα μεταγραφικά σενάρια, προχωρημένες επαφές με ο Παρέ, γράφουν οι Γάλλοι. Πρότεινε 2 χαφ ο μάνατζερ του Τουρέ. Στο κόλπο ο 22χρονος νέος Τουρέ, Αμπντισαλάμ Ιμπραήμ, ως ελεύθερος από τη Manchester City. Παιχνίδι και με τον 29χρονο Αμπντούλ Ράζακ. Έτοιμος ο Αυλονίτης, ανακοινώνεται η μεταγραφή του τις προσεχείς ημέρες. Πώς Μανιάτης και Μασάδο λύνουν τα χέρια του Μίτσελ. Κάμπελ ο μαχητής, υπάρχουν παίκτες ονόματα και πρέπει να παλεύεις για μια θέση, δήλωσε ο Τζόελ. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία με τη Manchester, τόνισε. Εξασφύριχτος ή πεντάστερος. Μόνοι σας τα λέτε και αμφισβητείτε τα αστέρια σας. Και μέσα σε όλα αυτά ούτε ο Ομπάμα να ήταν ο Βασιλακόπουλος. Για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι αυτό το καρφί εισαγωγικά. Σπέρνουν τρόμο σε όλη την Ευρώπη. Σπανούλης και Περπέρογλου στα τελευταία τους 4 παιχνίδια γαζώνουν με 43,1 πόντους μαζί, μέσω όρο προφανώς. Αναχωρεί σήμερα για Μιλάνο ο Θρύλος. Είναι το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του Top 16 της Ευρωλίγκας, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με την Αρμάνι Μιλάνο, που στην πρώτη αγωνιστική γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Έναν μήνα εκτός δράσης ακόμα ο Μπρετ Πέντουεϊ και παίζει η αντικατάστασή του. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων για σήμερα. Είδατε σε πολλά από αυτά το χτύπημα για το χθεσινό στραπάτσο της Manchester United, το τρίτο κατά σειρά που σηματοδότησε έτσι αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα του David Moyes, ένα αρνητικό ρεκόρ που είχε να σημειωθεί εδώ και 13 χρόνια. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα το πώς ήρθε αυτή η ήττα για τους παίχτες του David Moyes και τον τρόπο με τον οποίο φυσικά κέρδισε 2-1 η Sunderland στον πρώτο από τα δύο μάτς του Link Up της Αγγλίας. And when deflected onto the bar, that could have driven Gus Poyet to total. Cattermore, who's trying to get out to Ryan Giggs here, but he's got all the time in the world to sort his feet out. Really good ball is from Carrick to find Ryan Giggs. Cattermore can't get to him. United starting to grab, but Januzaj will feel rather unlucky. An offside given against Ryan Giggs, I think. Really good switch to get Evra on the ball here. He gets shown too much of the inside. Yeah, it's a good decision. Ryan Giggs half a yard offside. Play.
And it's squeezed behind for a corner. From Yannis Aitu to lose Lee Cattermole here. Lee Cattermole gives himself a couple of yards, but the weight of the return pass is such, it still takes him out of the game. Up Jonas Shea, and Wes Brown just makes that run round the back. He's onside. I think it's Vidic who's dropping off to play him on. It's a terrific ball back across the face of goal from Wes Brown. Raphael totally preoccupied by Jonas Shea. Wes Brown unmarked. And what a lovely touch across the face of goal it was from the centre back. And I think it's Ryan Giggs who got the touch. Like, that's why Phil Bardsley didn't look. But it's going in. The ball going in, and Manchester United are level. Well, he gets a decent run at it. He gets the ball for this length of time. With Manone, who's not being impeded, could have come and try and get a fist on that. Terrific leap from Vidic, though. It's John O'Shea he loses here. It's John O'Shea who's picking him up. He goes towards the front post, pulls out back post, and he's all over Wes Brown there. But I think if Manone... That's a great save by David De Gea. The hardest job he's had tonight, and Seb Lasner must have thought he got one then. Well, there's Nemanja Vidic who wins the first header but just can't get it safe. That's a poor cleaning header here from Vidic. He is under a little bit of pressure, but he's knocked it down. If he's making that tackle, he should be making it with his left foot. There's not a lot of contact, but enough to put Johnson down. Is it in or out? That's the question. Well, if it started outside, it might have just carried on in, which the referee's entitled, but it's the assistant who's given it. Semi-final to put Sunderland in front here against Manchester United for the second time this evening. Here's Berini, yes, high into the net. Take off again. A little bit higher than he wanted here, Berini, but did enough to send David De Gea the wrong way. He'll be a little bit relieved to see it finishing just under the crossbar. Well, that will do Sunderland very nicely. Well, there's still plenty of hope when his talented young feet... I think it's Bardsley who's taken out the game in the build-up here, but he didn't need any encouragement to take it on with his weaker foot here. How far out is it? Oh, yard the most. Λοιπόν, έγιναν χτες στο Stadium of Light, Sunderland Manchester United 2-1 και να περάσουμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε πριν για τον Brett Bedwick και τον τραυματισμό του και την απώλεια που αναμένεται να προκαλέσει τον Ολυμπιακό. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι, όπως φαίνεται, θα πάρουν κάποιον παίχτη για να τον αντικαταστήσει. Αυτός ενδέχεται να είναι ο Τζαμάριο Μουν, ο οποίος ανακοίνωσε ο ίδιος την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό μέσω Twitter. Πρόκειται για 34χρονο παίχτη, ο οποίος είναι κυρίως small forward, αλλά μπορεί να παίξει και ως power forward. Αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBDL, στην αναπτυξιακή λίγα του NBA με τους Los Angeles Defenders. Έχει περάσει μεταξύ άλλων από Raptors, Heat, Cavaliers, Clippers και Bobcats και δηλώνει ότι έρχεται μια καινούργια ευκαιρία για τον ίδιο. Να δούμε καταρχήν και τη θέση του Ολυμπιακού και κατά πόσο στη συνέχεια, αν όντως έρθει στο Πειραιά, μπορεί να βοηθήσει τους back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης. Έχουμε κάποια λεπτά ακόμα. Δεν θα δούμε το βίντεο της Βαλένθια με την Ατλέτικο για το κύπελο Ισπανίας, το Copa del Rey. Οι δύο ομάδες ήταν χθες ισόπαλες με 1-1. Θα πούμε λίγο για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας και θα κλείσουμε με το top 10 του NBA, τις καλύτερες φάσεις από το NBA που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στους χθεσινοβραδινούς αγώνες. Λοιπόν, καταρχήν αυτή την ώρα, εδώ και περίπου μια ώρα, έχει ξεκινήσει στο Eurosport ο Roger Federer και φίλοι. Είναι μια φιλανθρωπική εκδήλωση τέννις που γίνεται στην Μελβούρνη. 5.30 μπορείτε να δείτε από το T-Sport 4 το μάτς κυπέλλου ανάμεσα στον Αιγινιακό και στον Πανιόνιο. 7 η ώρα από το T-Sport 5 Handball Ελλάδα-Ολλανδία. Στις 7.15 το Eurosport 2 Banvit Μπούντι Βέλνικ. Είναι παιχνίδι για το Eurocup, η Banvit του Δημήτρη Τούδη. Αντιμετωπίζει την Μπούντι Βέλνικ. Στις 8 Nova Sport 2 Έγκερ Ολυμπιακός. Παιχνίδι για το Champions League του Πόλο. Στις 8 η ώρα ο T-Sport 4 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. 9 η ώρα ο T-Sport 3 Αλκορκόν με την Εσπανιόλ για το Copa del Rey, κύπελο Ισπανίας. Κύπελο Ισπανίας επίσης 9 ο T-Sport 1
Μπέτις απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε. Στις 10 ο Τέσπορ 2, Φιωρεντίνα Κιέβο, κύπελο Ιταλίας. 11 ο Τέσπορ 1, Μπαρτσελόνα Χετάφε. Και στις 11 επίσης από το Τέσπορ 3, Σάνταντερ Αλμερία. Επίσης μια αναμέτρηση για το κύπελο της Ισπανίας. Πολύ δράση σήμερα και όπως είδατε, ακούσατε μάλλον και από τις μεταδόσεις, η μέρα κυπέλου στην Ευρώπη. Πάμε τώρα να δούμε το NBA, top 10. Δείτε πολύ θέαμα από τις καλύτερες φάσεις του NBA που έγιναν χτες. Να πούμε ότι στο παιχνίδι των Warriors με τον Bucks αγωνίστηκε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος πέτυχε μόλις 2 πόντους και είχε ακόμα μια θετική παρουσία. Ξεκίνησε μάλιστα στην πρώτη πεντάδα και αγωνίστηκε για 24 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Μεταξύ άλλων μάζεψε 5 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα και υπέπεσε μόλις σε ένα λάθος. NBA. Και ωραίες φάσεις και στο σημερινό top 10 του NBA. Κάπου εδώ το Zoungla Sports ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Αύριο περισσότερα αθλητικά, 11 με 12 με την Κατερίνα Νινιού κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα.